Συζήτησαν για ένα ενιαίο σχέδιο. Μετά από αυτό θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε μια πρόταση. Αυτά που φαίνονται να συζητήθηκαν εχθές, να προτάθηκαν από τον κύριο Γιούνκερ στην συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι κατώτερα των προσδοκιών σε κάθε περίπτωση και αναρωτιέται κανείς, υπάρχει πραγματικά ευρωπαϊκό σχέδιο για την έξοδο όχι μόνο από την ελληνική κρίση αλλά από την ευρωπαϊκή κρίση. Αυτό τι σημαίνει, έτσι όπως το λέτε, ότι μας εξωθούν σε ακραίες συμπεριφορές, σε ακραίες λύσεις? Τι σημαίνει αυτή η πρόταση? Λέτε κατώτερα των προσδοκιών και δεν υπάρχει βούληση. Πολύ φοβάμαι ότι η ηγεσία της Ευρώπης είναι εγκλωβισμένη σε δόγματα και δεσμεύσεις απολύτως ανεδαφικές και χωρίς καμία προοπτική, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Εγώ κρατώ τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι καταθέσαμε μόνο εμείς ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο και μη γελιόμαστε, με πολλούς συμβιβασμούς. Και από ό,τι φαίνεται, αντί για τη συζήτηση ενός σχεδίου εξόδου από την κρίση, γιατί αν πρόκειται να συζητάμε μόνο για το πώς η χώρα μας θα ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, τότε κάνουμε λογιστική, δεν κάνουμε ούτε πολιτική, ούτε παραγωγική. Επομένως δεν μπορεί να γίνουν δεκτά, λέτε, κύριε Υπουργέ. Η πρόταση χθεσινή, λέτε, του κυρίου Γιούγκερ και των θεσμών συνολικά δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Στο βαθμό που οι δηλώσεις αυτό καταδεικνύουν ή οι δημοσιογραφικές πληροφορίες και οι διαρροές επιβεβαιωθούν, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτά και δεν νομίζω ότι και από τη χθεσινή συνάντηση προέκυψε σύγκληση ως προς αυτά. Προέκυψε όμως μια σαφής δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης ότι ελάτε να συζητήσουμε σοβαρά. Και αυτό δεν είναι μικρομεγαλισμός, είναι ακριβώς η ανάληψη μιας ευθύνης και απέναντι στον ελληνικό λαό και μαζί με τον ελληνικό λαό, αλλά κυρίως η προσέγγιση της πραγματικότητας όπως αυτή έχει. Μην γελιόμαστε τώρα, η χώρα μας είναι κρίμα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί η Ελλάδα, δεν μπορεί με τόσο επενδεδημένο κεφάλαιο σε ανθρώπινο δυναμικό. Ποτέ δεν είχε η χώρα μας τόσο ψηλό στάνταρ επάρκειας στην εκπαίδευση των ανθρώπων. Ποτέ δεν είχε τόσες πολλές δυνατότητες να χρησιμοποιήσει την έρευνα, την τεχνολογία σε προνομιακούς για τη χώρα μας τομείς και να ανοίξει δρόμους για την ανασύνταξη της οικονομίας που καταστράφηκε από λογιστικές πολιτικές. Ωραία. Και από τέτοιου είδους επιλογές. Αν... Δηλαδή το μόνο που μένει είναι το εμπόριο του χρήματος, η κερδοφορία κάποιων τεράστιων επιχειρηματικών συγκροτημάτων και των τραπεζών, γιατί αυτό είναι το δόγμα αυτή τη στιγμή πάνω στο οποίο βρίσκεται υπάρχουν όμως, κύριε Υπουργέ, η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Κατανοητή αυτή η συλλογιστική και ανάλυση, όμως υπάρχουν πέραν των μέτρων δημοσιονομικού χαρακτήρα που είναι σε μια απόσταση, θα μου επιτρέψετε να πω, και αυτά που η ελληνική πλευρά προτείνει από την αντιφεσιακή πολιτική και αντίληψη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν από λίγο καιρό. Λέω όμως ότι υπάρχουν πέραν αυτών των μέτρων για τα οποία θα συζητήσουμε και των προτάσεων που ακούγονται, υπάρχουν και οι προτάσεις πάνω σε αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, για την αντίληψη με την οποία αναπτύσσεσαι. Και στο επίπεδο των διαρθρωτικών αλλαγών από την πλευρά των εταίρων, τίθεται ζητήματα κομβικού χαρακτήρα για τις ιδιωτικοποίησεις που έχουν σχέση με το λιμάνι που σας αφορά, την ιδιωτικοποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, η μικρή ΔΕΗ και τα λοιπά, τα αεροδρόμια. Δηλαδή, τα αεροδρόμια. Επομένως αυτό είναι ένα πακέτο που έχει μια αντίληψη πιθανόν διαφορετική από τη δική σας, προφανώς διαφορετική από τη δική σας. Προτείνετε, τι κάνετε για αυτά, τι θα κάνετε με το λιμάνι, τι θα κάνετε με τη ΔΕΗ και την ενέργεια γενικότερα, τι θα γίνει με το αεροδρόμιο, τι θα γίνει με το ελληνικό. Λερτζή, δεν το πιστεύω αυτό. Είναι υποκρισία αυτό. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Γιατί? Για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις δανειακές της υποχρεώσεις, ακόμα και αν τις αναλάβουμε όλες, ακόμα και αν δεν θέσουμε θέμα αναδιάρθρωσης του χρέους, που είναι απολύτως και αντικειμενικά αναγκαίο, εν τούτης,
πρέπει να διαμορφώσουμε όρους παραγωγής νέου πλούτου για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις. Σωστά, σωστά. Βλέπετε καμιά πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση από τους Ευρωπαίους? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λιμάνι στην Ευρώπη. Προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει λιμάνι στην Ευρώπη που να μην είναι υποκρατικό και δημόσιο έλεγχο. Δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό λιμάνι. Με συμμετοχή και της αυτοδιοίκησης, άντε και κάποιων παραγωγικών φορέων, επιμελητηρίων και άλλων. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα οργανώνει το λιμάνι, το κάθε λιμάνι, το Ρότερνταμ, το Αμβούργο, η Μασαλία, οργανώνουν τις επιλογές εκείνες για την προσέλκυση πελατών, για την προσέλκυση επενδύσεων ή για οτιδήποτε άλλο. Αλλά με δημόσιο έλεγχο. Και το επιβάλλουν σε εμάς. Επομένως θα επιμείνετε. Ανταπόκρισης. Θα επιμείνετε, κύριε Υπουργέ, εσείς στο δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού? Μιλάω για αυτό που σας αφορά σε πρώτη φάση. Δείτε, έχουμε να διανύσουμε, περιμένουμε να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, να κλείσει η τελική συμφωνία και να οργανώσουμε πραγματικά και να ξεδιπλώσουμε τις αναγκαίες πολιτικές που πρέπει να αντιστρέξουμε με πολύ γρήγορου ρυθμού. Ναι, αλλά άρα αφήνεται ένα πεδίο ανοιχτό για συζήτηση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε, γιατί παλιά ήσασταν κάθετο σε ορισμένα θέματα. Τώρα βλέπω ότι έχετε βάλει λίγο νερό και υπάρχει τόσο μια συζήτηση ανοιχτή. Είναι έτσι? Δεν θέλω να κάνω συζήτηση προσωπικού χαρακτήρα. Όχι, δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα, είναι πολιτικό το θέμα. Είμαι μέλο τη κυβέρνηση. Ακριβώ επειδή είναι πολιτικό το θέμα. Θεωρώ. Να είμαι σαφής. Εξακολουθώ να θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά. Μάλιστα. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμε σταθερά. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μπροστά μας αυτό. Έχουμε την ανάγκη να οργανώσουμε, όπως και τα άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια είναι οργανωμένα, το λιμάνι του Πειραιά και κάθε μεγάλο λιμάνι, με όρους σύγχρονους, δηλαδή να οριοθετηθεί το λιμάνι εργασιακά, περιβαλλοντικά, λειτουργικά στις σχέσεις του με τις πόλεις, τις παραλιμένιες πόλεις, τον Πειραιά, τη Δραπετσόνα, το Πέραμα, να καθοριστεί η ταυτότητα του λιμανιού και τότε μόνο μπορεί να συζητήσει κανείς όρους και προοπτικές για την παραγωγική του ανάπτυξη. Μάλιστα. Ως εκ τούτου, όποιος ξέρει τι σημαίνει λιμάνι, δεν μπορεί να μην θέσει σε πρώτη προτεραιότητα αυτά τα ζητήματα. Η πρόταση ελληνική, κύριε Υπουργέ, θεωρείται, η πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός προχθές, θεωρείται ότι είναι ρεαλιστική, είναι εφαρμόσιμη, είναι πάνω στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος, ναι. Είναι μια συμβιβαστική πρόταση, ικανή όμως να διατηρήσει ανοιχτά όλα τα παράθυρα, τις πόρτες, τις δυνατότητες για να έχει αυτή η χώρα επόμενη μέρα και για να ξεδιπλωθεί, ίσως με διαφορετικότερους ρυθμούς χρονικούς, το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από τον ελληνικό λαό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνουμε. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω. Ναι, κύριε Υπουργέ. Είναι αυτονόητο. Και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι κινείται και η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ όμως προτείνονται από ελληνικής πλευράς στο πλαίσιο του συμβιβασμού ζητήματα που στο πολιτικό πεδίο η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν και η κυβέρνηση μετά, τα χαρακτήριζε ζητήματα που οδηγούν περισσότερο στην ύφεση και λιγότερο στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, ο ΕΜΦΙΑ, για παράδειγμα, που ήταν και ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής περίοδου. Η ιστορία της αναδιάταξης του ΦΠΑ, που είναι ένας οριζόντιος φόρος. Η υπόθεση επαναφοράς της εισφοράς αλληλεγγύης, που είναι μείωση των μισθών, απευθείας μείωση των μισθών των εισοδημάτων των πολιτών. Δεν είναι ζητήματα που ακουμπούν στον πυρήνα της λογικής σας στην αντίθετη κατεύθυνση? Και βέβαια είναι. Και βέβαια είναι. Γιατί στον πυρήνα της λογικής μας και αν θέλετε και της επιστημονικής προσέγγισης και όχι μόνο της πολιτικής, υπάρχει και δεν θα πάψει να υπάρχει η αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του χρέους, διαμόρφωση νέων δεδομένων ως προς την δυνατότητα η χώρα μας από τη μια να προοδεύσει και από την άλλη να ανταποκριθεί στις διεθνείς της δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Αυτή η ισορροπία αναζητείται στα νέα δεδομένα που προέκυψαν αμέσως μετά τις εκλογές. Α, μισό λεπτό. Τα νέα δεδομένα. Είναι νέα τα δεδομένα όμως, κύριε Υπουργέ. Εσείς, επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και πολύ αναλυτικά στην εκπομπή μαζί σας, είναι
Ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει ότι μετά τις εκλογές αντιμετώπισε νέα δεδομένα, μια κατάσταση την οποία δεν υπολόγιζε. Ήρθε στο ρεαλισμό, χρειάστηκε να έρθει στο ρεαλισμό, διότι προεκλογικά. Και δεν το λέω για να είναι η αντιπαράθεση ή η αντίφαση, αλλά λέω τι συνέβαινε. Δεν είχε εικόνα ή ήταν αλλιώς τα πράγματα. Συνάντησε κάτι καινούριο. Δημαγώγησε, υπερέβαλε. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Συμβαίνουν και τα δύο. Πολλά από αυτά που συμβαίνουν όλο αυτό το τετράμινο και που αντιμετωπίζουμε ήταν αναμενόμενα. Ξέραμε και το είχαμε πει ότι η μάχη θα είναι σκληρή, η διαπραγμάτευση θα είναι σκληρή, η πορεία δεν θα είναι εύκολη. Αυτά τα είχαμε πει με πολλούς τρόπους και κατ' επανάληψη. Αντιμετωπίσαμε νέα δεδομένα γιατί οι εταίροι μας άλλαξαν σε πολλά ζητήματα επιλογές, κυρίως σε σχέση με το πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί στήριξης των ταμείων προς την χώρα μας και περιέκοψαν κονδύλια τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είχαν δικαίωμα να το κάνουν. Mm-hmm. Μιλώ για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και για πολλά άλλα. Μιλώ για τις τεράστιες καθυστερήσεις στις δεσμευτικές τους υποχρεώσεις με προβλήματα, να στηρίξουν όμως τα προγράμματα, τα προγράμματα σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Κύριε Υπουργέ, και ακόμα υπάρχουν οι καθυστερήσεις και με προβλήματα και όμως, άλλα. Και όμως, με προβλήματα, μισό λεπτό, επ' αυτόν επειδή θέσετε μερικά ζητήματα. Και με προβλήματα στον τρόπο που τα διαχειρίστηκε η κυβέρνηση. Δηλαδή, στο πώς κατέληξε και σε τι κατέληξε στη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, πώς διαχειρίστηκε την ιστορία της χρηματοδότησης στο επόμενο διάστημα. Υπήρχαν εκεί ζητήματα, υπήρχαν προβλήματα, έγιναν λάθη. Η συμφωνία της 20ης Φλεβάρη ήταν μια ισορροπία για να δρομολογηθούν όλα αυτά που σας περιέγραψα πριν. Μάλιστα. Η βασική συμφωνία και η συμφωνία της 20ης Φλεβάρης για τη Φλεβάρη, με συγχωρείτε, για να δρομολογηθούν οι λύσεις οι παραγωγικές, οι αναπτυξιακές και ταυτόχρονα οι λύσεις της ανταπόκρισης στις συμβατικές υποχρεώσεις. Ναι, αλλά η ζωή μας λέει αυτό τώρα από την επομένη, να ολοκληρώσω, παρακαλώ, θέλετε, παρακαλώ. Αυτό η συμφωνία της 20ης Φλεβάρη παραβιάστηκε από τους εταίρους μας την επόμενη μέρα, όταν ξέχασαν όλα όσα περιέχει αυτή η συμφωνία και έμειναν μόνο στο λογιστικό διαχειριστικό πεδίο να ελέγξουμε το ένα ή το άλλο που θα συγκεντρώσει τα κατά τη γνώμη τους απαιτούμενα ποσά για να είμαστε εντάξει στις δανειακές υποχρεώσεις. Δεν είναι αυτό η συμφωνία του Φλεβάρη. Ναι. Η συμφωνία του Φλεβάρη είναι επανακαθορισμός του πλαισίου με πολιτικούς και εταιρικούς όρους για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση. Άρα κάτι τρέχει όμως, κύριε Υπουργέ. Τη συμφωνία. Ωραία, του Φλεβάρη. Με βάση αυτή τη λογική όμως κάτι έχει γίνει λάθος, διότι εδώ έχουμε καταλήξει μετά από 4 μήνες να συζητάμε πάνω σε αυτά που δεν θέλετε να συζητήσουμε. Και να επιχειρείτε συμφωνία και από την κυβέρνηση και από τους εταίρους με πρόσθετους όρους από την άλλη πλευρά, πάνω σε ζητήματα που τώρα εσείς μας λέτε ότι είναι εκτός συμφωνίας. Μπήκαν παραβιάζοντας τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη. Τι κάνουμε, διαπραγματευόμαστε ή όχι? Νομίζω ότι εύχομαι καταρχήν ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση θα έχει στο τέλος δικαίωση. Ταυτόχρονα όμως, και επειδή όλοι ανησυχούμε και όλοι είμαστε σε εγρήγορση, ναι, πρέπει να τονίσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται σε σταθερή ρότα, με συνέπεια, χωρίς υποχώρηση από κέρια σημασία ζητήματα και ταυτόχρονα με ένα ρεαλισμό που επιτάσσουν τα δεδομένα της περίοδου. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς την ελληνική κυβέρνηση ότι έκανε πίσω. Κάνει πράγματι συμβιβασμούς, συμβιβασμούς για να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι για την επόμενη μέρα. Εάν, κύριε Υπουργέ, Εάν οι εταίροι μας θέλουν την πλήρη παράδοση, δεν θα την έχουν. Και δεν νομίζω ότι τη θέλουν. Επομένως, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, έτσι όπως το βάζει το θέμα είναι κρίσιμο. Δεν θα την έχουν την πλήρη παράδοση. Η επόμενη κίνηση ποια είναι, κύριε Υπουργέ? Να πάμε σε ρήξη, να πάμε σε εκλογές, να πάμε σε κάτι άλλο? Τι προτείνετε?
Μας αφορά όλους η απάντηση σε αυτό το ερώτημα και γι' αυτό αυτό το οποίο νομίζω ότι με ψυχραιμία πρέπει να επιμείνουμε είναι ότι όλα ακόμα είναι ανοιχτά. Mm. Και επομένως πρέπει να δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλος. Η ελληνική κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, αν η Ευρώπη αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων, όπως πολύ φοβούμαι ότι υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, αν η Ευρώπη τρελαθεί, όπως έχω πει και άλλες φορές, τότε πράγματι ο ελληνικός λαός και τώρα πια σε ένα διάλογο και με τους ευρωπαϊκούς λαούς μπορεί να αποφασίσει. Και η κυβέρνηση θα στηριχθεί στην ελληνική κοινωνία, δεν θα κάνει κινήσεις χωρίς τη στήριξη και την έγκριση της ελληνικής με εκλογές κοινωνίας. Εννοείται. Με ποιο τρόπο είναι ανοιχτό. Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν είναι το επίκαιρο αυτό. Το επίκαιρο είναι να ολοκληρώσουμε αυτή την κοινωνική και πολιτική διεκδίκηση που, και να αφήσουμε ανοιχτούς τους ορίζοντες. Ωραία. Για την επόμενη μέρα. Κατανοητό για είναι αυτό και ρεαλιστικό έτσι όπως το λέτε. Αλλά επειδή έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Είδα τον Πρωθυπουργό χθες να θέτει μια ημερομηνία οριακή 14 Μαΐου. Κατά την άποψή σας, χωρίς συμφωνία, εμείς παραμένουμε, η χώρα πρέπει να παραμένει στη γραμμή, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ή όχι? Πληρώνει δηλαδή τις δόσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία? Με μια συμφωνία με τους όρους που κάθε φορά προκύπτουν και που δεν είναι ποτέ συνεπείς και σταθεροί, αλλά ανανεώνονται ή βγαίνουν ως καινούργιες απαιτήσεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, με τους όρους αυτούς η χώρα μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις υποχρεώσεις της. Όχι μόνο δεν μπορεί να πάει μπροστά, όχι μόνο δεν μπορεί να ξεφύγει από την ύφεση, τη λιτότητα, την κοινωνική αδικία ή την κοινωνική μεροληψία, γιατί έχουμε και τεράστιο πρόβλημα. Όλα αυτά τα 5 χρόνια οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Μην ξεχνάμε, η ψαλίδα της κοινωνικής ανισότητας στη χώρα μας τα 5 αυτά χρόνια άνοιξε πάρα πολύ. Και είναι και αυτό μια απόδειξη του τι σημαίνουν αυτές οι πολιτικές, ποιον ωφελούν και για ποιον γίνονται. Πέρα από αυτό όμως, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας με τέτοιες επιλογές δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της και πάντως, κύριε Υπουργέ, είναι προφανές αυτό. Αυτό που λέτε έτσι είναι, σωστό είναι, αλλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Εάν περάσει ακόμα και το δικό μας σχέδιο, η δική μας συμφωνία, περάσει και ψηφιστεί και στη Βουλή και όλα ωραία. Περνάει καταρχήν. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Εγώ σας λέω ότι περνάει. Δεν σας λέω καθόλου ότι θα υπάρχουν διαφωνούντες ούτε τίποτα άλλο. Η επόμενη μέρα ποια είναι? Διότι η επόμενη μέρα έχει ένα τεράστιο κόστος για την Ελλάδα, σε επίπεδο χρηματοδότηση εννοώ, το οποίο δεν υπάρχει. Άρα πάμε για μια νέα συμφωνία, για ένα νέο μνημόνιο, για μια νέα συζήτηση. Γιατί μετά είναι η μεγάλη εικόνα. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση όχι μόνο την τωρινή που κάνουμε εσείς και εγώ, αλλά όλος ο ελληνικός λαός, το τι σημαίνουν όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες και αυτούς τους μήνες για όλη την Ευρώπη. Η συζήτηση άνοιξε, κύριε Λιρετζή και κύριε Οικονόμου, σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να συνεχίσει η Ευρώπη με την ύφεση, τη λιτότητα, τους περιοριστικούς κανόνες και αυτό πια είναι μια δρομολογημένη διαδικασία. Το λένε οι στάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, το αποτυπώνουν οι στάσεις των συνδικάτων, των λαών της Ευρώπης. Επομένως, εφόσον η χώρα μας σε αυτή τη φάση κερδίσει την αναγκαία προϋπόθεση, το χρόνο δηλαδή, για να ανασυνταχθούμε και να ενεργοποιήσουμε την αναθέρμανση της οικονομίας, είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα θα συναντηθούμε με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές προτεραιότητες που όχι μόνο κυοφορούνται πλέον, αλλά τρέχουν και επιταχύνονται σε όλες τις χώρες της Υπήρου μας. Κύριε Υπουργέ, επειδή η κυβέρνηση η απάντηση σε αυτό το πολύ σοβαρό ερώτημα που θέτετε δεν μπορεί να περιοριστεί στην λογιστική αποτίμηση των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και μιας κυβέρνησης. Είναι συνολικά ευρωπαϊκό, να ανταποκριθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Προφανώς, αλλά επειδή ζούμε και σε ένα περιβάλλον πραγματικό, δηλαδή
άλλο τι επιδιώκει ο καθένας μας ή τι συσχετισμούς θα θέλαμε να έχουμε μπροστά μας κτλ. Ζούμε σε ένα περιβάλλον με δυσμενείς συσχετισμούς που είναι στην αντίληψη την απέναντι από τη δική σας. Έχετε όχι την... όμως δυσμενέστερους από ό,τι ήταν δύο χρόνια πριν, έτσι. Πιθανόν όχι. Δυσμενείς αλλά... είναι όντως, θέλω να πω, αλλά δεν είναι, είναι δυσμενέστεροι από ό,τι είναι ήταν στην δύο αντίληψη... χρόνια όχι, πριν. Κύριε Υπουργέ, αλλά είναι στην αντίληψη αυτής της κατεύθυνσης με την οποία εσείς διαφωνείτε. Λέω λοιπόν, επειδή είναι δεδομένο, η κυβέρνηση το λέει με όλους τους τρόπους, ότι έχουμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές, δεν κάνουμε πίσω. Και από την άλλη πλευρά είναι επίσης δεδομένο μέχρι αυτή τη στιγμή ότι οι προτάσεις ξεπερνούν, υπερβαίνουν τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Σε περίπτωση αδιεξόδου, πριν από λίγο ο κύριος Μητρόπουλος μας είπε, αντιπρόεδρος της Βουλής, ότι είμαστε σε φάση πλήρους αδιεξόδου. Λέω, σε περίπτωση αδιεξόδου υπάρχει σχέδιο από την ελληνική πλευρά, τι κάνουμε? Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για πλήρες αδιέξοδο. Βλέπω, ξαναγυρνώ σε αυτό που είπα στην αρχή της κουβέντας μας. Βλέπω μια πενταμερή σύσκεψη που δεν, πριν δύο μέρες, που δεν είναι ένα θεσμικό όργανο, που είναι έκτακτη λειτουργία, που σημαίνει διεθνοποίηση του ελληνικού προβλήματος, πολιτικοποίηση του ελληνικού προβλήματος. Και βλέπω αυτή τη σύσκεψη να μην καταλήγει σε μια ενιαία στάση, να βγαίνει, να έχουμε τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Μοντ και άλλων πρακτορείων και εφημερίδων που να διαπιστώνουν από την προχθεσινή σύσκεψη ότι δεν κατέληξαν σε κοινό σχέδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να βλέπουμε στη συνέχεια τη χθεσινή συνάντηση με τον Γιουνκέρ να μην αναδεικνύει, υποτίθεται ότι ο κ. Γιουνκέρ θα μετέφερε τη συμπίκνωση της πενταμερούς σύσκεψης. Αυτό ήταν. Τι μετέφερε, μια πρόταση για το ΦΠΑ, για το αν θα έχει δύο κλίμακες και αν θα έχει υψηλό ποσοστό. Η πολιτική λύση, κύριε Υπουργέ, πατάει πάνω σε τεχνικά θέματα. Εάν δεν λυθούν τα τεχνικά θέματα, οι εκδανιστές επιμένουν σε αυτά όπως έχουμε δει. Δεν αμφιβάλλω, αλλά δεν είδαμε ούτε ως διαρροή, ούτε ως πληροφορία, ούτε ως δήλωση, ούτε ψήγματα μιας πολιτικής δήλωσης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, ευχαριστούμε που ήταν κοντά μας σήμερα. Καλημέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Νομίζω πολύ σημαντικά όσο είπε ο Υπουργός σήμερα. Και με μια ρεαλιστική ματιά. Με μια πιο ρεαλιστική ματιά από ό,τι στο παρελθόν. Και εγώ είδα λίγο αλλαγμένο τον Υπουργό. Όχι αλλαγμένο, αλλά. Πιο ρεαλιστή, α το πούμε καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Πώς κράτας δυνατή τη φλόγα της αγάπης με πράξεις.